Με βάση την ευκαιρία εδώ της συζήτησης των τριών διαγωνισμών που γίνονται και τη συζήτηση που αναπτύχθηκε από τη μια μεριά για μια προβληματική ΔΕΗ και πώς με διάφορα ερωτήματα πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα από τη μια πλευρά που έχει εντοπιστεί, ενώ από την άλλη μιλάμε για μια εύρωστη ΔΕΗ, κρατική, δημόσια, που διασφαλίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων, που νιώθουν καλά ακόμα και οι συνταξιούχοι κτλ. Ήθελα να πω δύο σκέψεις. Η πρώτη έχει να κάνει και με τους διαγωνισμούς που συζητάμε. Μιλάμε για μια ΔΕΗ ιδιωτικοποιημένη, η οποία το 49% είναι σε ιδιώτες. Μιλάμε για μια ΔΕΗ σε εισαγωγικά υποκρατικό έλεγχο, η οποία όμως ΔΕΗ λειτουργεί σε αυτήν την οικονομία, που είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί συνολικά, λέω, ως επιχείρηση μέσα σε μια οικονομία που είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με βάση το κέρδος. Άρα ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των καλύτερων, εν πάση περιπτώσει, τιμών που μπορούν να προβλεφθούν μέσα σε αυτή τη λογική είναι να διασφαλιστεί το κέρδος των επιχειρήσεων που λειτουργούν μέσα σε αυτό το ανταγωνιστικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας. Από εδώ προκύπτουν και μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον της ΔΕΗ. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν, διότι και η ΔΕΗ λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, άλλες φορές καλύτερα και άλλες φορές χειρότερα, όλα αυτά φορτώνονται στις πλάτες των καταναλωτών. Και εδώ τώρα, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η λειτουργία της ΔΕΗ με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται στον κλάδο της ενέργειας, οι προμήθειες που γίνονται από την ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ που λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, τα αποτελέσματά της ο λαός τα ζει εδώ και χρόνια. Δεν είναι τα τελευταία χρόνια που προχώρησε η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και η απελευθέρωση της ενέργειας. Πάρτε παράδειγμα τους εργαζόμενους. 38.000 ήταν πριν λίγα χρόνια οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και τώρα έχουν μείνει 18. Με μειώσεις μισθών, με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Και ακούγεται εδώ το, να μην πω τώρα χαρακτηρισμό, ότι είναι και ευτυχισμένοι οι εργαζόμενοι με όλα αυτά. Οι μειώσεις των συντάξεων πήγαν στο 40% και με τα σημερινά δεδομένα είναι και ευτυχισμένοι οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Σχεδιασμός για την ανάπτυξη της ενέργειας σε όφελος του λαού και όχι των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, δεν μπορεί να υπάρξει κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. Όσο δηλαδή θα απελευθερώνεται όλο και περισσότερο η αγορά ενέργειας, όσο η ΔΕΗ θα λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο της οικονομίας. Άρα χρειάζονται γενικότερες αλλαγές, έτσι ώστε να κοινωνικοποιηθούν τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής γενικά στην οικονομία, αλλά και στον κλάδο της ενέργειας, ώστε να μπορεί να υπάρξει ένας σχεδιασμός που να ικανοποιεί τις ανάγκες του λαού σε ενέργεια και όχι τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο με βάση τη δική τους κερδοφορία. Διότι αυτό συμβαίνει. Και τα αποτελέσματα, επειδή ακριβώς αυτό συμβαίνει, το μόνο σταθερό είναι η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, την πληρώνουν οι καταναλωτές, δηλαδή ο λαός. Και έχουμε αυτή την ενεργειακή φτώχεια που έχουμε, όχι, δεν αφορά δηλαδή μόνο τους εργαζόμενους ΔΕΗ, αλλά γενικότερα το λαό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.